πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ομιλία ενημέρωση του πατέρα του Βασίλη Μάκου. Τον συναντήσαμε και επιπροσθέτως ίσως θα ήθελε να πει μερικά πράγματα ακόμη και νομίζω όλος ο λόγος είναι δικός του. Ως γνωστόν, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου στις 14 Ιουνίου του 2020. Το αποτέλεσμα ήταν 7 σπασμένα πλευρά, θλάσιτο σηκώτηκε στη χολή, ψυχολογική κατάρρευση, θάνατος. Για αυτά τα γεγονότα υποβάλαμε 2 μηνύσεις, αλλά δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια μεθόδευση η οποία στο τέλος έχει φτάσει στο να στραγγαλιστεί η υπόθεσή μας και να έχει υποβαθμιστεί στο μονομελές και μόνο εναντίον 3 κατηγορουμένων και όχι εναντίον όλων όσων πιστεύουμε εμείς ότι είναι οι υπεύθυνοι. Δυστυχώς ένας εισαγγελέας άσκησε μια ποινική δίωξη η οποία είναι ακατανόητη, υποβαθμίζοντας όπως είπα την υπόθεση. Εμείς κάναμε ένσταση και δυστυχώς πάλι μια εισαγγελέας απέρριψε την ένστασή μας, δυστυχώς με επιχειρήματα τα οποία είναι έολα και τα οποία εγώ προσωπικά, διαβάζοντας τη δικογραφία και το σκεπτικό της, κατάλαβα ότι συντάσσεται με την πλευρά των κατηγορουμένων και διαβάζοντας κάποιος τη δικογραφία νομίζω ότι κατηγορούμενος δεν είναι αυτή αλλά είναι ο Βασίλειος Μάγκος. Δυστυχώς με τέτοιες μεθοδεύσεις και με αυτούς τους τρόπους προσπαθούν να αποδυναμώσουν την υπόθεση και στο τέλος να μην τους τιμωρήσουν, να μην γίνει τίποτα. Έτσι όμως δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και όταν δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη με βάση την αρχή της ισονομίας όπως ζητήσαμε εμείς και με βάση την αρχή της δίκαιης δίκης, δυστυχώς τότε δεν λειτουργεί και ο νόμος και δυστυχώς δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση σε ποιο στάδιο βρίσκεται, θα ήταν καλό να μας πείτε. Αυτή τη στιγμή θα εκδικαστεί μόνο η ποινική δίωξη, την οποία με ένα νομικό τερτύπη βρήκε και άσκησε ο εισαγγελέας την ποινική δίωξη. Θα εκδικαστεί στις 21 Οκτωβρίου προσεχώς και δυστυχώς η δική μας μήνυση και η συμπληρωματική μήνυση και με ένσταση που κάναμε απορρίφθηκαν όπως σας είπα με όλα επιχειρήματα. Ακριβώς γιατί θέλουν να τους αθώσουν. Ένα μήνυμα που θα θέλατε και ως γονέας να δώσετε στην κοινωνία. Όσο δεν τιμωρούνται οι εγκληματίες αστυνομικοί, δυστυχώς θα συνεχίζεται η εγκληματική βία προς την κοινωνία των αστυνομικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.